Κεφάλαιο Φρανσουά Γκιζό. Οι δύο αυτοί στοχαστές ανήκουν στην περίφημη ομάδα των θεωρητικών. Δεν βρήκα καλύτερο όρο για να μεταφράσω τον γαλλικό όρο «doctrinaires», με τον οποίο έμειναν στην ιστορία, οι οποίοι για τους αντιπάλους των, όταν συναντιόνταν, αυτοί οι θεωρητικοί δηλαδή, χωρούσαν όλοι σε έναν καναπέ. Αυτή ήταν η έκφραση που κυκλοφορεί την εποχή αυτή. Ο αριθμός τους ήταν όντως μικρός, ο ρόλος τους όμως ήταν μεγάλος, τόσο στη θεωρία όσο και στην άσκηση της εξουσίας. Ο Γκιζό, για παράδειγμα, εκτός από το σημαντικό ιστορικό του έργο ως καθηγητής ιστορίας στη Σορβόνη, έχει γράψει βιβλία που έχουν άμεσο στόχο την πολιτική θεωρία, αλλά από την πρακτική σκοπιά της διακυβέρνησης της χώρας. Ήδη μετά την πτώση του Ναπολέοντα συμμετέχει στην κυβέρνηση, αλλά ο πραγματικός πολιτικός του ρόλος θα ξεκινήσει με την Επανάσταση του Ιουλίου του 1830. Πολλές φορές υπουργός είναι ο υπεύθυνος ενός εξαιρετικά σημαντικού νόμου για το σύνολο της παιδείας στην Γαλλία. Και το 1840 θα γίνει υπουργός εξωτερικών, ενώ το 1848, λίγο πριν η κυβέρνησή του ανατραπεί από την Επανάσταση του 1848, την οποία ούτε περίμενε ούτε κατάλαβε, έγινε πρωθυπουργός. Το έργο του Γκιζό έχει ιδιαίτερη σημασία στο μέτρο που άσκησε πολιτική ο ίδιος και, συνεπώς, οι απόψεις του στη θεωρία ελέγχονταν αμέσως από την πράξη. Είναι προφανές ότι η κοινωνία είναι πρόβλημα και ότι η πολιτική ως θεωρία αλλά και ως πράξη πρέπει να αποκτήσει τη μορφή και το περιεχόμενο που ταιριάζουν στην πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την Επανάσταση. Η δυσκολία βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι η εν λόγω πραγματικότητα παρουσιάζεται άγνωστη και σκοτεινή, αλλά ταυτοχρόνως αιχμηρά υπαρκτή. Ήδη από το 1816 ο Γκιζό έχει πλήρη συνείδηση της δυσκολίας. Στο αξιοσημείωτο κείμενο με το οποίο προλογίζει μια μετάφραση που έκανε ο ίδιος ενός σημαντικού βιβλίου του Ανσιγιόν περί της κυριαρχίας και των μορφών της διακυβέρνησης, επισημαίνει ότι η Επανάσταση γέμισε τα πνεύματα και τα πράγματα με τόσο τρομακτική σύγχυση, συγκέντρωσε ανακατεμένα τόσο ευγενή και τόσο ωραία συναισθήματα, τόσες χρήσιμες αλήθειες και τόσο βλαβερές θεωρίες, τόση δόξα και τόσες αποτυχίες, ώστε θα περάσουν ίσως αιώνες πριν καταφέρουν οι λαοί να ξεμπλέξουν τούτο δω το πολιτικό χάος. Ακριβώς τους ανθρώπους που ανέλαβαν το δύσκολο αυτό καθήκον επένει ο Γκιζό και τους καλεί να μην απογοητευτούν από την ενδεχόμενη αδιαφορία του κοινού στις προσπάθειές τους, γιατί θα έρθει η εποχή που το έργο τους θα αναγνωριστεί και η αλήθεια θα ξεχωρίσει από την πλάνη. Τα σημεία των καιρών είναι ενθαρρυντικά και επιτρέπουν στον Γκιζό να κρίνει ότι η Γαλλία έχει βγει από την επαναστατική άβυσο. Ποια είναι όμως τα βήματα που πρέπει να γίνουν στο εξής, ή αλλιώς τι να κάνουμε? Γνωστό το ερώτημα, τέθηκε και πολύ αργότερα όπως το ξέρετε όλοι. Λοιπόν, το γνωστό αυτό ερώτημα που προφανώς αφορά όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν μία άγνωστη πραγματικότητα με την οποία είναι υποχρεωμένοι να συνυπάρξουν, τίθεται με τον ίδιο τρόπο και τότε. Το πρώτο βήμα για τον Γκιζό είναι ο ακριβής συσχετισμός θεωρίας και πράξης, καθώς και η σαφής οριοθέτησή του. «Η θεωρία δεν είναι», υποστηρίζει ο Γκιζό, «σε καμιά περίπτωση ένας απριόρι συνδυασμός μερικών αρχών με μερικές φόρμες
που συνδέονται με αυστηρή λογική μεταξύ τους, αλλά χωρίς να συσχετίζονται με την πραγματικότητα, στην οποία ισχυριζόμαστε ότι τις εφαρμόζουμε. Παρόμοιοι συνδυασμοί είναι μόνο πνευματικές ονειροπολήσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε στην πολιτική είναι μία πραγματική θεωρία, δηλαδή το σύνολο των γενικών αρχών που προκύπτουν από την παρατήρηση και τη σύγκριση όλων των δεδομένων. Στην προοπτική αυτή, η καλύτερη κυβέρνηση είναι αυτή που ταιριάζει καλύτερα στην κοινωνία την οποία πρέπει να κυβερνήσει. Δηλαδή, η καλύτερη κυβέρνηση είναι αυτή της οποίας η θεωρία θεμελιώνεται στα γεγονότα, των οποίων το σύνολο συνιστά αυτήν ή την άλλην καθορισμένη κοινωνία. Με άλλα λόγια, και αυτή είναι η σημασία του Γκιζό ως θεωρητικού, η πολιτική θεωρία, χωρίς να παραμελεί την νόμιμη γενίκευση, είναι χρήσιμη μόνο όταν μπορεί να εφαρμόσει σε μία συγκεκριμένη κοινωνία. Ποια είναι η κοινωνία που προέκυψε από την Επανάσταση? Για να δούμε ποια είναι η θεωρία που μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Ποια είναι η εξουσία που μπορεί να κυβερνήσει αυτήν την κοινωνία? Είναι απαραίτητο να απαντήσουμε στις ερωτήσεις αυτές για να αποφύγουμε ένα συνηθισμένο αλλά μοιραίο λάθος της εξουσίας, την πεποίθησή της ότι είναι αυτάρκης, την πεποίθησή της ότι είναι αυτοδύναμη και, γιατί όχι, παντοδύναμη, ότι έχει τη δική της ζωή, όχι μόνο διακριτή, αλλά ανεξάρτητη από την κοινωνία στην οποία κυριαρχεί. Και, στο σημείο αυτό, κατά τη δική μου τουλάχιστον γνώμη, βρίσκεται η πρωτοτυπία του Γκιζό. Γιατί ο Γκιζό αντιμετωπίζει τα ερωτήματα κατά μέτωπο. Στη σημαντική μελέτη που δημοσιεύει το 1821 με τίτλο «Τα μέσα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στη σημερινή κατάσταση της Γαλλίας». Με άλλα λόγια, ο Ταύρος απ' τα Κέρατα. Στην κοινωνία που προέκυψε από την Επανάσταση, η εξουσία καθεαυτή, θα πει ο Γκιζό, δεν έχει νόημα, αν είχε ποτέ νόημα στο παρελθόν, γιατί απλούστατα η εξουσία δεν υπάρχει από μόνη της. Η εξουσία δεν είναι μόνη της δεδομένου ότι δεν φτιάχνει την κοινωνία, αλλά την βρίσκει μπροστά της. Από τη σκοπιά αυτή, η σχέση της εξουσίας με την κοινωνία είναι σχέση εσωτερική και αναγκαία, σε τέτοιο βαθμό που αν η κοινωνία είναι ανίκανη να συμπαρασταθεί στην εξουσία, αν διακατέχεται από αναρχικές πεποιθήσεις, αν περιέχει στο εσωτερικό της αιτίες διάλυσης, η εξουσία είναι ανίκανη να εκτελέσει το έργο της. Οι ψευδεστήσεις που τρέφει η εξουσία για την αυτονομία της ενισχύονται από τις αυτάρεσκες εικόνες τις οποίες έχει εγκατασταθεί. Και μια από αυτές μας προσφέρει ο Γκιζό. Επιμένει σε αυτήν. Πρόκειται για την εικόνα του καλλιεργητή που εκμεταλλεύεται το χωράφι που τον τρέφει. «Τι χρειάζεται τον καλλιεργητή?» αναρωτιέται ο Γκιζό. «Υπηρέτες, άλογα, άρωτρα, όλα αυτά τα θέτει σε κίνηση πάνω στη γη και η γη υποτάσσεται. Η εξουσία νομίζει το ίδιο πράγμα για τον εαυτό της. Υπουργούς, νομάρχες, δημάρχους, φοροεισπράκτορες, στρατιώτες, τους θεωρεί όλους μέσα που έχει στη διάθεσή της για να κυβερνήσει. Η κοινωνία είναι το υποζύγιο της εξουσίας. Έτσι πιστεύει η εξουσία τουλάχιστον, η οποία απλώνει έτσι ένα δίχτυ πάνω στη χώρα και λέει ότι κυβερνάει. Και μάλιστα εκπλήσεται επειδή συναντά εμπόδια, καθώς δεν έχει στη διάθεσή της ακριβώς τον λαό. Μα δεν τον έχει στη διάθεσή της γιατί απλούστατα, για τον Γκιζό, ο λαός δεν είναι μέσο. Τα πραγματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της εξουσία
για να κυβερνήσει την κοινωνία θα υποστηρίξει ο Γκιζό δεν βρίσκονται έξω από την κοινωνία αλλά στο εσωτερικό της, στους κόλπους της και δεν μπορούν συνεπώς να ξεχωριστούν από αυτήν. Εκεί πρέπει να τα αναζητήσει κανείς για να τα βρει και μάλιστα για να τα χρησιμοποιήσει πρέπει επίσης να τα αφήσει εκεί που τα βρήκε. Η κοινωνία, κατά συνέπεια, δεν είναι χωράφι που το εκμεταλλεύεται ένα αφεντικό. Η ζωή της κοινωνίας είναι διαφορετική από τη ζωή της ύλης. Κατέχει και παράγει ίδια τα πιο σίγουρα μέσα για την κυβέρνησή της. Τα δανείζει ευχαρίστως σε όποιον ξέρει να τα χειριστεί, αλλά για να τα αποκτήσεις πρέπει να απευθυνθείς στην ίδια.